Θεός ημών πάντοτε ανήν και αεί και εσόν ας το λαούν αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίστη μου δόξα σοι. Βασιλέ φοράνια παράκλητε το πνεύμα τ' αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θεαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυβλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Χριστέ το φως του αληθινών του φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Αμήν. Χαίρετε Πάτερ Σάβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή που μας μιλάτε σήμερα. Για όλους αυτούς που βλέπουν, ο Πάτερ Σάββας ο Αγιορείτης έχει το κανάλι στο YouTube που λέγεται Κύριος Ιησούς Χριστός. Άμα θέλετε να κάνετε εγγραφή, έχει πάρα πολύ ωραίες ομιλίες εκεί ο Πάτερ μας. Και επίσης έχει γράψει, Πάτερ, πιστεύω κάπου 12 βιβλία είπατε έχετε γράψει. Ναι, περίπου. Ναι. Και έχουν μεταφραστεί και μερικά και στα αγγλικά και στα ρουμανικά. Μάλιστα, Πάτερ. Και πάλι σας ευχαριστώ για αυτή την τιμή που μας κάνετε. Πάτερ μου, ήθελα, ο λόγος που ήθελα να σας μιλήσω είναι όχι για να κρίνω, αλλά να αφυπνίσω τα αδέρφια μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος. Έχω πάρα πολύ μεγάλο πόνο, αλλά και μεγάλη θλίψη που δυστυχώς βλέπω ορισμένους πιστούς που φοράνε μάσκες μέσα στην εκκλησία, πιστεύοντας ότι θα αρρωστήσουν μέσα στον οίκο του Θεού που κατοικεί το Άγιο Πνεύμα και περιπατεί και ο Θεός. Όπως ακούσα μια πάρα πολύ ωραία ομιλία σας με τον επίσκοπο που είχε πιάσει φωτιά και το αναλύσατε αυτό. Και επίσης είχατε μια άλλη ομιλία με τον γέροντα Εφρέμ της Αριζόνας που είπε ότι θα ντυνόμαστε, λέει, σαν κλόουν. Μάλιστα. Εφόσον έχουμε όλες αυτές τις προφητείες για αυτή την καινοτομία, τι θα μπορούσατε να πείτε εσείς στους ορθόδοξους πιστούς, στα αδέρφια μας, για την πασκοφορία μέσα στην εκκλησία και αυτό το φόβο που έχουν ότι μπορεί να αρρωστήσουνε. Να πούμε γενικά ότι επιχειρείται μία αλλίωση της λατρείας και της πίστεώς μας και προσπαθούν κάποιοι, δηλαδή εχθροί της Εκκλησίας, εχθροί του Χριστού, εχθροί της Ορθοδοξίας, να διασπείρουν μία αίρεση που λέει ότι μπορεί κανείς να μολυνθεί μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον Ναό του Θεού, όπου, όπως είπατε πολύ καλά, είναι ο χώρος όπου κατοικεί ο Θεός. Βεβαίως παντού κατοικεί ο Θεός, παντού είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αλλά κατεξοχήν σε αυτό το χώρο του Ναού φανερώνεται ο Θεός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, περπατάει ο Θεός, ενεργεί ο Θεός και έχει τόση χάρη, τόση θεία ενέργεια, δηλαδή, αυτός ο τόπος, όπως έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Διαχριστών Σαλός από την Γεωργία, ο Άγιος Γαβρίλ, έλεγε ότι αν βλέπαμε και καταλαβαίναμε πόση χάρη έχει ο ναός μετά από μια θεία λειτουργία, θα παίρναμε και τη σκόνη που υπάρχει στο πάτωμα του ναού και θα χρειόμαστε με αυτή, θα λιγόμαστε με τη σκόνη από το πάτωμα του ναού. Δεν υπάρχει λοιπόν πιθανότητα ο Χριστός μας που είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας να μας μολύνει όταν είμαστε μέσα στο ναό. Σε καμιά περίπτωση δεν μας μολύνει η Θεία Κοινωνία, η προσκύνηση των Αγίων εικόνων, το να παρευρισκούμε μέσα στο ναό. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να παίρνουμε κανένα από αυτά τα μέτρα μέσα στο ναό. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Ίσα-ίσα η Εκκλησία μας 2.000 χρόνια μας διδάσκει το αντίθετο. Ποτέ 2.000 χρόνια οι Άγιοι Πατέρες δεν είπαν
σε καιρό επιδημίας και αληθινής επιδημίας, όχι ψευτοπανδημίας που έχουμε τώρα. Μάλιστα. Να φοράμε μάσκες ή να μην πηγαίνουμε στο ναό ή να πηγαίνουμε μόνο 9 άτομα και να στεκόμαστε στα 10 μέτρα ένας από τον άλλο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία φανερώθηκαν μόνο τον 21ο αιώνα και δεν είναι σε καμιά περίπτωση σύμφωνα με την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας. Μάλιστα. Από εκεί λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι σφαλμένα. Μάλιστα. Ο ίδιος ο Θεός μας μας παρέδωσε αυτό το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας τι μας είπε, ότι όπου είμαι εγώ, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, είναι συγκεντρωμένοι δηλαδή στο δικό μου όνομα, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Εκεί στη Θεία Λειτουργία είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, όχι μόνο δύο και τρεις, αλλά πολύ περισσότεροι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ο Χριστός ανάμεσά μας. Μπορεί ο Χριστός τώρα που είναι ανάμεσά μας, όπως και ο αέρας είναι ανάμεσά μας, έτσι. Ο Χριστός αγιάζει και τον αέρα, αγιάζει όλα τα πάντα μέσα στον ναό. Να αφήσει ο Χριστός να μολύνουμε ένα στον άλλο. Μάλιστα. Να μπορούμε να μεταδώσουμε μικρόβια σε καμιά περίπτωση. Μάλιστα. Από αυτά και από πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε και από όλα τα οράματα που αυτές τις προφητείες και από οράματα πιστών, αλλά και από αυτές τις προφητείες των Αγίων Γερόντων, όπως του Αγίου Γέροντος Εφραίμ της Αριζόνας, που μίλησε για κλώο. Ε. Δηλαδή, μας είπε ότι αυτό που κάποιοι λένε ότι είναι ιατρικό μέσο, κάνει τον άνθρωπο κλώο. Επομένως, γίνεται η Εκκλησία ένα καρναβάλι. Ναι. Και ένα άλλος επίσης αγιασμένος γέροντας από τα καυσοκαλύβια, ο πατήρ Βασίλειος, μάλιστα, από το 2009 είχε προφητέψει και αυτός και είχε πει ότι θα μπουν, επιλέξει, είχε πει θα μπουν τα καρναβάλια με νόμο στην Εκκλησία. Συγγνώμη Πάτερ, και ναι, ο ιερωμένος που, ο γέροντας δεν είναι που έδωσε ο Άγιος Παΐσιος το κομπόσχοινο, το μισό κομπόσχοινό του. Δεν ξέρω να σπλέκω κομποσκίνια και του λέει πάρτο για να συνεχίσει το έργο μου. Μάλιστα. Πράγματι ο πατήρ κοιμήθηκε το 2015, έτσι, αρκετά χρόνια μετά τον Άγιο Παΐσιο, και είχε πάρα πολλές αποκαλύψεις και μας έχει πει πάρα πολλά προφητικά τα οποία επαληθεύονται. Μάλιστα. Όπως αυτό που είπαμε για το ότι θα μπουν τα καρναβάλια στην Εκκλησία με νόμο. Και μάλιστα είχε προφητέψει ότι όσοι δεν γίνονται καρναβάλια θα διώκονται. Και θα κάνετε 3 χιλιόμετρα για να βρείτε ένα σωστό ιερέα και ένα σωστό πνευματικό. Πράγματα τα οποία τα βλέπουμε και σήμερα. Μάλιστα. Να γίνονται. Μάλιστα. Και ο πατήρ Εφραίμ της Αριζόνας επίσης είχε πει ότι θα έρθουν δύσκολα χρόνια για την Εκκλησία και την πίστη θα την κρατήσουν απλοί παπάδες, απλοί ιερείς. Ναι. Οι μεγάλοι, είχε πει επιλέξει, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι μεγάλοι, έτσι, ναι, θα πάνε με τον άλλο, δηλαδή με τον πονηρό, έτσι, με τον διάβολο. Ναι. Οι μεγάλοι, δηλαδή, εκκλησιαστικά, έτσι, οι αρχιερείς εννοούσε. Και δυστυχώς, δυστυχέστατα, έτσι βλέπουμε εικόνες πολύ άσχημες, αρχιερείς να φοράνε μάσκα, να φοράνε γάντια, και να λειτουργούν προς τα τράπεζα ή να κρατάνε τον Χριστό, να κρατάνε το Ευαγγέλιο που είναι ο Χριστός φορώντας γάντια. Αυτό και αν δεν είναι μια, ας πούμε, μεγάλη θα λέγαμε βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα. Στο Άγιο Πνεύμα το οποίο υπάρχει μέσα στο ναό, μια βλασφημία στο Χριστό. Με ποια έννοια το λέμε βλασφημία? Με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι στο ναό η χάρη του Θεού δεν μπορεί να μας προστατεύσει. Αντίθετα, ο ναός είναι ένας επικίνδυνος χώρος όπου μπορούμε να μολυνθούμε και πρέπει να προστατεύσουμε εμείς τον εαυτό μας μόνοι μας. Μα από ποιον? Από τον Χριστό που είναι η πηγή της ζωής, μάλιστα, που είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Αυτό δεν είναι βλασφημία στον Χριστό? Ναι. Και μερικοί λένε δεν είναι θέμα δογματικό. Μα πώς δεν είναι δογματικό όταν αφισβητείς αυτή την ιδιότητα του Χριστού, ότι ο Χριστός είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Και η Εκκλησία είναι ιατρείο, είναι θεραπευτήριο, είναι νοσοκομείο που θεραπεύονται οι ψυχές και τα σώματα. Μας περάσουν ένα παράλογο μέτρο
το οποίο θα μας ταπεινώσει και θα μάθουμε να σκύβουμε το κεφάλι σαν δούλοι και μετά θα μας πειράσουν και άλλα και άλλα και άλλα. Ένας επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος εδώ στην Κρήτη είπε σε μια αποστροφή του λόγου του, απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα που κάποιοι φορούσαν μάσκες, τους είπε βγάλτε τις μάσκες, δεν είστε δούλοι. Και είναι πολύ εύστοχο αυτό. Είναι σύμβολο δουλείας δηλαδή αυτό όπως επιβάλλεται σήμερα στους ανθρώπους χωρίς να έχει καμία ιατρική λογική. Και πολύ περισσότερο μέσα στο ναό, όπου είπαμε σε καμιά περίπτωση δεν μολυνόμαστε. Οπότε θα έλεγα ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τους καλούς ιερείς και εκείνες τις εκκλησίες όπου δεν επιβάλλεται η μάσκα. Μάλιστα. Έτσι και εκεί να πηγαίνουμε. Αυτό είναι το σωστό. Μάλιστα. Έτσι και αν μας διώχνουν, θα φεύγουμε. Δεν θα ξαναπάμε σε αυτή την εκκλησία που με το ζόρι δηλαδή επιβάλλουν στους ανθρώπους αυτά τα παράλογα μέτρα. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Τώρα, για το πρώτο του προστίμου πάλι, θα ήθελα να πω ότι πρέπει οι χριστιανοί μας να αποκτήσουμε μια χαρά και μια διάθεση να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό και να θέλουμε να υποστούμε κάτι για τον Χριστό. Οι πρώτοι χριστιανοί έχαναν όλοι τους την περιουσία επειδή ήταν χριστιανοί. Τους τη δίμευαν. Ακόμα έχαναν και την ελευθερία τους, τους έβαζαν φυλακή, έχαναν και τη ζωή τους. Με κίνδυνο της ζωής τους πήγαιναν νύχτα στις κατακόμβες για να κάνουν θεία λειτουργία. Τα παίζανε όλα για όλα δηλαδή. Μάλιστα. Και εμείς τώρα φοβόμαστε τα λίγα ευρώ που ενδεχομένως θα μας βάλουν πρόστιμο και τα οποία κάλλιστα μπορούμε και να μην τα πληρώσουμε γιατί όλο αυτό είναι αντισυνταγματικό. Είναι αντίθετο με το σύνταγμα όλο αυτό που γίνεται. Η λατρεία είναι απαραβιαστική και απρόσκοπτη και δεν έχει κανένα δικαίωμα το κράτος να παρεμβαίνει στη λατρεία και στο πώς η κάθε θρησκεία θα ανατρέψει το Θεό. Να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ προσωπικά, όπως σας είπα, δεν φοράω μάσκα. Έβαλα την ομιλία σας που μιλήσατε για τη μασκοφορία και για όλες τις άλλες καινοτομίες και ένα ή δύο άτομα ή πολύ και μερικά δυστυχώς μας λένε ότι είμαστε φανατικοί, αλλά δεν είμαστε φανατικοί, απλά επειδή έχουμε δυνατή πίστη μας λένε αυτή τη σημερινή εποχή ότι είμαστε φανατικοί. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι. Πάντα ο διάβολος προσπαθεί να συκοφαντήσει και να διαστρέψει. Μάλιστα. Και να διαβάλει. Γι' αυτό και είναι διάβολος. Δηλαδή ναι. Το φως το παρουσιάζει ως σκοτάδι. Την πίστη την παρουσιάζει ως φανατισμό. Μάλιστα. Το να μένει κανείς στην αληθινή πίστη, στην ορθόδοξη πίστη και στην ορθόδοξη ζωή, το παρουσιάζει σαν ακρότητα. Κάτι το οποίο ας πούμε ξεφεύγει από αυτό που πρέπει να είναι κανείς γιατί έτσι κάνουν οι πολλοί. Μα ό,τι κάνουν οι πολλοί δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό. Μάλιστα. Εκείνο που είναι το σωστό είναι αυτό που μας λέει ο Χριστός μας και οι Άγιοι Πατέρες 2000 χρόνια μέσα στην Εκκλησία. Αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε, αυτό το οποίο μας είπαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, μας λένε οι Ιεροί Κανόνες και μας λέει όλη η Ιερά Παράδοση Εκκλησίας. Αυτό ακολουθούμε. Μάλιστα. Και δηλαδή... Δεν ακολουθούμε ούτε ιερείς, ούτε αρχιερείς, ούτε και συνόδους που μας λένε αντίθετα με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Και όταν αφυπνίζουμε τους άλλους Ορθόδοξους πιστούς, σαν αμαρτωλός ειδικά που είμαι εγώ, αυτό δεν είναι κρίση, έτσι. Αυτό δεν θεωρείται κρίση. Δεν κοβόμαστε από την αγάπη του Θεού, όπως έχουν πει ορισμένοι. Σε καμιά περίπτωση μας λένε μη κρίνετε την Εκκλησία και κάντε υπακοή στην Εκκλησία και εννοούν κάντε υπακοή στους δεσποτάδες. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, σκόπιμα το λέω έτσι, επισκόπους πρέπει να τους λέμε και όχι δεσποτάδες. Δεσπότη σημαίνει... Η κυρίαρχο σημαίνει τύρανο σε τελευταία ανάλυση και σημαίνει κοσμικό άρχοντα. Αλλά δυστυχώ και οι ίδιοι πολλέ φορέ αυτοαποκαλούνται δεσπότε. Ενώ το σωστό είναι να αποκαλούνται και από εμά και να αυτοαποκαλούνται επίσκοποι. Επίσκοπο είναι αυτό που είναι πάνω στη σκοπιά και φυλάει. Τι φυλάει, φυλάει το ποιμνιό του. Μάλιστα. Και όταν βλέπει του λαϊκού ειδοποιεί το ποιμνιό,
Ότι προσέξτε, έρχονται λύκοι και φυλαχτείτε. Μάλιστα. Δηλαδή, προφυλάσσει το ποίημιό του από την αίρεση. Η Ναι. οποία αίρεση είναι σε δύο επίπεδα. Μπορεί να είναι αίρεση ως προς την πίστη, να λιώνεται το πιστεύω μας έτσι από κάποιους, ή να είναι αίρεση ως προς τη ζωή. Δηλαδή να εισάγεται μια καινοτομία στον τρόπο που ζούμε, στον τρόπο που λατρεύουμε τον Θεό, που λειτουργούμε μέσα στην ζωή μας, στην κοινωνία. Λοιπόν, και το ένα και το άλλο είναι αίρεση. Και ο επίσκοπος καλείται να φυλάει το ποίημιο από τις αιρέσεις. Τώρα, εάν ο επίσκοπος ή και σύνοδοι επισκόπων, έτσι, οι κληρικοί, οι ιερείς κλπ. Μας λένε πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με αυτά που λέει η Εκκλησία με 2.000 χρόνια και οι Οικουμενικές Σύνοδοι και οι ιεροί κανόνες στο πιδάλιο, εκεί οφείλουμε να μην κάνουμε υπακοή. Έτσι. Όταν αυτοί λένε κάντε υπακοή στην Εκκλησία, εννοούν κάντε υπακοή σε αυτά που λένε τώρα οι επίσκοποι και οι ιερείς. Μα αυτά, αν είναι αντίθετα με αυτά που λέει η Εκκλησία και ο Χριστός μας, δεν πρέπει να κάνουμε υπακοή. Και πάλι μας λένε μην κρίνετε, μην κατακρίνετε την Εκκλησία κλπ. Ο Κύριος μας είπε να κρίνετε. Άλλο κρίση και άλλο κατάκριση, να ξεχωρίσουμε έτσι. Κρίση είναι η λειτουργία που έχει δώσει ο Θεός για να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος. Μάλιστα. Κρίση οφείλουμε να έχουμε και να τη λειτουργούμε. Ο ίδιος ο Κύριος είπε τη δικαία κρίση κρίνατε. Να κρίνετε, αλλά να κρίνετε δίκαια. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή να διακρίνετε και όχι να κατακρίνετε. Όταν μας λέει μην κρίνετε, να μην κριθείτε, εκεί έχει την έννοια του κατακρίνω. Κατακρίνω σημαίνει καταδικάζω και εγώ σαν να είμαι ο Θεός βάζω τον άλλον στην κόλαση. Και λέω ότι αυτός θα κολλαστεί. Αυτό δεν μπορώ να το πω ποτέ. Μάλιστα. Ο Θεός θα αποφασίσει. Καθένας. Μάλιστα. Ούτε επιτρέπεται να έχω εμπάθεια, να έχω μίσος, να έχω αποστροφή στο πρόσωπο του αιρετικού, του οποίου ανθρώπου. Αυτό είναι κατάκριση, δεν είναι αμαρτία. Αλλά μπορώ όμως να κρίνω για να διακρίνω, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιο με την γυναισκία. Όχι μόνο μπορώ, αλλά οφείλω, πρέπει. Γιατί αλλιώς δεν θα έχω μπούσουλα για να πορευτώ τη ζωή μου. Δεν θα ξέρω ποιο είναι το φως και ποιο είναι το σκοτάδι. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα. Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να αποφύγω. Αυτό ποιος θα μας το πει, ίσως την κρίση. Η οποία κρίση θα γίνει με βάση αυτά που λέει ο Χριστός μας, το Ευαγγέλιο και η ιερά παράδοση που έχουμε μέχρι τώρα. 2.000 χρόνια όταν είχαμε αρρώστιες, όταν είχαμε επιδημίες, πανδημίες, οι ιερείς μας και οι αρχιερείς μας τι μας λέγανε, ελάτε στην εκκλησία, ελάτε στη Θεία Λειτουργία, ελάτε να κάνουμε παραπλήρους Αγίους, ελάτε να βγάλουμε τα γυαλίψανα να κάνουμε λιτανία. Μάλιστα. Αυτά έλεγε η εκκλησία 2.000 χρόνια. Μάλιστα. Και αυτά πρέπει να κάνουμε. Και όχι αυτά που μας λένε τώρα, μην πάτε στην εκκλησία, μόνο 9 άτομα. Στην εκκλησία, μην προσκυνάτε τις εικόνες, μην φυλάτε το χέρι του ιερέα, μην παίρνετε αντίδωρο, αλλά μόνο σε σακουλάκι, κοινωνάτε με πολλές λαβίδες. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα, είναι αποβλητέα. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες 2.000 χρόνια δεν τα κάνανε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, συγγνώμη. Και τώρα που είπατε για τις λαβίδες, ορισμένοι από τον Καναδά, από την Αμερική, με έχουν ερωτήσει, άμα αμαρτάνουν οι ίδιοι άμα κοινωνήσουν από κάποιον ιερέα που δίνει τα τίμια δώρα, τη Θεία Κοινωνία με κουταλάκια μιας χρήσεως. Η αμαρτία είναι στον πιστό. Είναι και στον πιστό γιατί συμβιβάζεται με αυτό το πνεύμα το οποίο ακριβώς τι διδάσκει, ότι υπάρχει περίπτωση να μολυθείς από τη λαβίδα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή την τακτική. Μάλιστα. Έτσι, και μόνο, μόνο για λόγους διαμαρτυρίας δεν πρέπει να ξαναπάμε σε αυτήν την εκκλησία. Μάλιστα. Σε αυτόν τον ιερέα. Και όποιος δεν ακολουθεί τους κανόνες, γιατί πιστεύω αυτοί οι κανόνες ήταν στο 7ο Οικουμενικό Συμβούλιο, σωστά τα λέω? Η 7η Οικουμενική Σύνοδος απαγορεύει... Σύνοδος, συγγνώμη. Ναι, η 7η Οικουμενική Σύνοδος απαγορεύει, για παράδειγμα, λέγει ότι όποιος δεν προκυνά τις Άγιες Εικόνες, αφορίζεται. Είναι εκτός εκκλησίας δηλαδή. Και μάλιστα όχι απλώς να προσκυνά, δηλαδή να κάνει μια υπόκληση όπως κάνουν οι παπικοί, αλλά να ασπάζεται. Όποιος δεν ασπάζεται, δεν φυλάει δηλαδή, δεν ακουμπάει τα χείλη του στις Άγιες Εικόνες, αφορίζεται.
Φορίζομαι σημαίνει βγαίνω εκτός εκκλησίας, άρα εκτός σωτηρίας. Αντικολλάζομαι. Πόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτό. Μάλιστα. Και πολλές που πάνε και ασπάζονται με φορώντας μάσκα. Μα τι θα σπάσει την εικόνα, τι μάσκα σπάζεις έτσι. Και τι συμβουλή θα μπορούσαμε να δώσουμε εσείς, γιατί εγώ δεν είμαι τίποτα, εσείς που είσαστε ο ιερωμένος, σε άτομα που δεν έχουν φιλήσει τις εικόνες, που έχουν φορέσει μάσκες, που έχουν κοινωνήσει με κουταλάκια μιας χρήσεως, τι συμβουλή θα τους δίνατε? Μπορεί μου θα ήταν να πάνε να εξομολογηθούν αυτό που έκαναν. Μάλιστα. Που είναι αποτέλεσμα προς άγνοιας, στην καλύτερη περίπτωση, ναι. Ή και ολιγοπιστία, ή και απιστίας πλήρους. Λοιπόν, να πάνε να εξομολογηθούν και να μην το ξανακάνουν. Μάλιστα. Και να μην ξαναπάνε τις εκκλησίες που επιβάλλουν αυτά τα πράγματα. Και άμα είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αμερική, σε μια περιοχή παντού είναι, θα τους συμβουλεύατε, για παράδειγμα, να ας πούμε, για παράδειγμα, να πίνανε αγιασμό, αντί να πηγαίνουν να... Αντί να πηγαίνουν και να βλασφημούν το μυστήριο, ναι, και την εκκλησία μας, το πνεύμα του Άγιο, χίλιες φορές να κάθονται στο σπίτι τους και να κάνουν χιλιόμετρα, έστω μία φορά στις 20 μέρες, στις 15 μέρες, να πηγαίνουν κάπου μακριά, που ξέρουν ότι θα λειτουργηθούν και θα κοινωνήσουν σωστά. Μάλιστα.